κομμάτια πορτοκαλί χρώματο και μεταλλικά κομμάτια τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ μικρά. Ε, άρα, κύριε Μωέ, ε, να, να εξηγήσω λίγο τι γίνεται. Ένα αεροπλάνο έχει τα μαύρα κουτιά, αλλά έχει και κάποια σημεία εκπομπή, τα οποία μάλιστα όταν έρθουν και σε επαφή με το νερό, τα μαύρα κουτιά, αλλά και άλλα όργανα του αεροπλάνου, εκπέμπουν ένα σήμα για να μπορέσει να εντοπιστεί. Τέτοιο σήμα λοιπόν μα λένε ότι δεν πιάνουν οι αρχέ. Μάλιστα. Τι μπορεί να έχει συμβεί. Έχει... Κοιτάξτε να δείτε. Θα ήθελα να ξεκινήσω κύριε Βαγγελέτα από το σημείο ότι ένα αεροπλάνο τέτοιου τύπου και τέτοια τεχνολογία δεν είναι εύκολο να πέσει από τα 33.000 πόδια ή 35 χωρί αιτία. Το 90% των ατυχημάτων που έχει γίνει στο... από τότε που ιδρύθηκε το aviation στον πλανήτη είναι κοντά στο έδαφος, είτε στην προσγείωση είτε στην απογείωση. Εδώ έχουμε και μία ένδειξη Έχουμε την κίνηση του αεροσκάφου που έφυγε 90 μοίρε. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε αιτία. Ξαφνικά κάτι έγινε μέσα στο αεροπλάνο και αντέδρασαν οι χειριστέ βιαίω να φύγουν από τον αεροδιάδρομο, να μην κατέβουν μέσα στον αεροδιάδρομο και χτυπήσουν μετά Α, από αυτό που ξέρουμε από, από την περιγραφή του Υπουργού Άμυνα του κυρίου Καμένου, το αεροπλάνο από τα 33.000 πόδια ναι. κάνει μια βουτιά. Και κάνει μια στροφή 90 μοιρών προ τη μια κατεύθυνση. Αριστερά, νομίζω, είναι η πρώτη. Και μετά μια στροφή 90 μοιρών στη δεξιά. δεξιά. Εκεί, δεξιά. Αυτό πια είναι μια πέλπιδα προσπάθεια των χειριστών που είναι προφανέ να, να, σώσουν. να, κάνουν κάτι, να σώσουν το αεροπλάνο ή κάποιο άλλο κάτι κάνει μέσα από το, από το πιλότο. Ήταν για να σώσουν το αεροπλάνο. Το ερώτημα είναι η έκρηξη, αν έχει γίνει η έκρηξη, έχει γίνει πριν πάνω στα 33.000 πόδια Βεβαίως. ή κάτω. Πάνω. πάνω. έγινε έκρηξη, γι' αυτό και τους ανάγκασε να κάνουν αυτή τη βία κίνηση. Εάν πούμε ότι δεν έχει γίνει έκρηξη. Αλλά κάτι άλλο συμβαίνει, δύο είναι οι Όχι, η έκρηξη πρέπει να έχει γίνει, γιατί όταν βρίσκουμε τόσο διάσπαρτα κομμάτια και μακριά τώρα δεν κάνω τον ειδικό, <σομμάτια> αλλά <σομμάτια> λέω ότι η λογική είναι να έχει γίνει και δεν το βασίζω σε ανάλυση γιατί δεν έχω την επάρκεια να την κάνω, παρά σε εκείνη τη μαρτυρία που θεωρείται αξιόπιστη από κάποιο καπετάνιο στην περιοχή, ο οποίο λέει είδα έκρηξη στον αέρα και επειδή ήταν και νύχτα η έκρηξη είναι έκρηξη και το λέει ναυτικός που ξέρει τον νυχτερινό. Το <σομμάτια> γνωρίζει, Βεβαίω. Επομένω, παίρνοντα την περίπτωση τη έκρηξη, γι' αυτό και βρίσκουμε τα μικρά κομμάτια τώρα κάτω, γι' αυτό και δεν σταμάτησαν στα 14.000 πόδια, που αν ήταν άλλη αιτία, εκεί θα σταματούσαν, ε. συνέχισαν, λόγω τη καμπυλότητα τη γη, τα ραντάρ δεν μπορούσαν να το δουν κάτω από τα 14.000 πόδια και το αεροπλάνο χάθηκε. Τα ευρήματα όμω είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε έβημα και να βρεθεί θα μα δείξει την αιτία. Και ναι. μάλλον η αιτία είναι η έκρηξη. Μα εκεί όλοι το τοποθετούν ε, και δεν είναι τυχαίο. Αν, το... ε, αν ήταν τρομοκρατικό. Αν δεν ήταν. Αν ήταν κάτι άλλο. Αλλά προ τα εκεί πάει. Είναι ε, έκρηξη. Τώρα, ε, στην περιοχή που έχει πέσει το αεροπλάνο υπάρχουν πολύ μεγάλα βάθη. Ε, είναι σημεία που σημειώνονται κάποια από τα μεγαλύτερα βάθη, βάθη στη Μεσόγειο. Ε, ε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τι έρευνε. Γιατί πάντα το μαύρο κουτί είναι που στοχεύεται όταν γίνεται. Κάποια, κάποια, κάποια κομμάτια βαριά θα πάνε, στο, θα πάνε στο βυθό, κάποια ελαφριά κομμάτια θα τα ξεβράσει σε λίγο, σε, εντός λίγο χρονικού διαστήματος η θάλασσα επάνω, θα τα συλλέξουν και θα μα δώσουν το ναι, ε, 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 Αν το μαύρο κουτί είναι σε μεγάλο βάθο, ίσω να μην είναι ένα Δεν ποτέ. θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Και επειδή δεν υπάρχουν τα σήματα εκπομπή, ε, θα μπορούσε κανεί να υπάρχει, αν και νομίζω ότι αυτά. Ε, δίνουν σήμα και από πολύ μεγάλο βάθο. Θυμάμαι μια περίπτωση με ένα γαλλικό αεροπλάνο, νομίζω, στον Ατλαντικό το οποίο και είχε Και το Μαλαισίανο. Τη Air okay. France. Τη Air France και το Μαλαισίανο, που ήταν και αυτό σε μεγάλο βάθο mm. και, και έδινε σήμα το περίπου που ήταν. Άρα. Mm. Η τάφρωση τη Καρπάθου είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα στο μεγαλύτερο βάθο. Είναι, είναι τεράστιο βάθο. Δηλαδή, είναι α, πολύ... αν υπάρχει ετυχία να έχει πέσει εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και περίεργα, λέει, στο βυθό πολλέ φορέ υπάρχουν. Δηλαδή, ναι, δεν ναι. είναι χώροι που μπορεί εύκολα η να. Η κατασκευή να του βυθού είναι τέτοια που, αν έχει πάει κάπου, κάπου και έχει τρυπώσει, α το πούμε έτσι αυτό, από εκεί και πέρα είναι δύσκολο με τα σόναρ που έχουν να μπορέσουν να εντοπίσουν ε, τον ήχο που έρχεται. Άρα πάνε. και η δική σα πρώτη εκτίμηση, χωρί να έχετε καμιά ναι, κα, ναι, κανένα ναι. χειροπιαστό πράγμα, το, το λέω, είναι προ τρομοκρατία. Δεν μιλώ για τρομοκρατία, να πω έκρηξη. Έκρηξη. Έκρηξη έκρηξ που να οφείλεται σε μηχανική βλάβη του αεροπλάνου ή κάτι άλλο. Ε, λόγω των κομματιών ε, δεν είναι μηχανική βλάβη. Επειδή λόγω είναι, ότι είναι, μικρά τα κομμάτια. Δεν είναι, πολύ είναι μηχανική μικρά τα, βλάβη. τα κομμάτια. Ο, οι, ο, οι, λόγοι που μπορεί να πέσει αεροπλάνο από τέτοιο ύψο είναι τέσσερι. Είναι η μηχανική βλάβη να μα κλείσουν, να σταματήσουν οι κινητήρε. Δεν πέφτει όμω έτσι και οι κινητήρε να σταματήσουν. Είναι, είναι αεροπλάνο. Φεύγει όμω από τον αεροδιάδρομο. Ναι. Η κίνηση είναι που σου δείχνει. Αλλά η κάνει. βουτιά αυτή, η τόσο κάθετη έτσι όπω περιγράφεται, η τόσο βίαιη βουτιά από τα 33.000 πόδια στα 13. Τέσεις έχασε τη συμπίεση. Έχουμε κι άλλο. Αν δηλαδή, έχει χάσει έκρηξη... συμπίεση θέλω να πω, αν ένα αεροπλάνο πετάει σε εκείνο το ύψος και σβήσουν οι κινητήρες, δεν πέφτει σαν το μολύβι κάτω. Όχι, ποτέ. Έχει, ποτέ. έχει δυνατότητα για αρκετά μίλια... Να πω μια λέξη να καταλάβει ο κόσμο πλανάρι. Ακριβώ. Το αεροσκάφο. Άρα κάτι έχει γίνει που το έχει κάνει να χάσει συμπίεση ή κάποιο να το οδηγεί κάθετα. Προς Βεβαίως, την, Βεβαίως. Αλλά αν έχουμε έκρηξη, το πιθανότερο είναι ότι έχει χαθεί η συμπίεση. Παλεύουν οι πιλότοι να το σώσουν, δεν σώζεται. Ε, δε... Και καταλήγει εκεί που καταλήγει. Ναι. Και τα κομμάτια όμω, αν είναι σύμφωνα με τις τελευταίε πληροφορίε τόσο, τόσο μικρά, από εκεί και πέρα σημαίνει ότι. Έχουμε έκρηξη. Έχουμε αν δεν έχουμε κάτι άλλο καινούριο, να προχωρήσουμε να σα ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς να, να πάμε στι τουρκικέ προκλήσει, κυρίε και κύριοι.